Γεια χαρά σε όλους, καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα νέο επεισόδιο με το μικρό Μήτρο. Όπως βλέπετε, είμαστε εδώ πέρα στη φάρμα μας μέσα και ετοιμαζόμαστε να κάνουμε τις σημερινές μας δουλίτσες. Όπως βλέπετε, τα χιόνια έφυγαν, είμαστε στο Φεβρουάριο μήνα, 9 και 4 το πρωί, και έχουμε να αρχίσουμε να κάνουμε τα πραγματάκια που έχουμε αφήσει στην άκρη. Τώρα έχει καθαρό καιρό, έχουμε φύγει τα χιόνια όλα. Οπότε τώρα μπορούμε να σπείρουμε το χωράφι το 9 που βλέπετε που το έχουμε αφήσει με το σόργουμ. Οπότε λέω να πάμε να αρχίσουμε. Πριν όμως πάμε προς τα εκεί να κάνουμε το χωράφι, θέλω να αφήσω λίγο άχυρο στα αρνάκια και στα κατσικάκια για να είναι ζεστά. Οπότε πάμε εδώ, βγάλουμε δύο μπάλες. Πιστεύω θα είναι καλά δύο μπάλες. Τις βγάλαμε εδώ. Πόσα κιλά είναι η κάθε μία? Είναι 5.000 λίτρα η κάθε μία, οπότε 10.000, 220 κιλά. Να ερχόμουν να λέω με το Fendt και να τις φόρτωνα με το κόκκινο, με το front loader πάνω εδώ, και να τις πήγαινα να τις ξεφόρτωνα εκεί. Οπότε αυτό θα κάνουμε. Βάζω εδώ λίγο το Fendt, μια χαρά. Να ανοίξω και την πόρτα να φύγω κατευθείαν από εδώ, να μην κάνω κύκλο πέρα. Έτσι κι αλλιώς από εκεί είναι, δεν κάνεις κύκλο, αλλά εντάξει. Είναι πιο κοντά η είσοδο εδώ. Οπότε παίρνουμε εδώ το Lizard, το TAF25, το έχουμε κάνει τουμπανάκι. Έχουμε να κάνουμε πολλά πράγματα με αυτό το τραχτεράκι. Μπορούμε να βάλουμε και κουβαδάκι μπροστά και να πάρουμε και το μανούρ, αυτά. Έχουμε δουλίτσα να κάνουμε. Και είναι και μικρό και βολεύει να μπαίνει παντού, γιατί όπως βλέπετε εδώ πέρα δεν είναι και τεράστια οι εκτάσεις. Είναι στενά τα χωραφάκια. Οπότε αυτά τα παίρνει και τα δύο. Από ό,τι φαίνεται το παίρνει και τα δύο. Από εδώ. Όπα. Σηκώνουμε προσεκτικά και κάνουμε και την κλίση μπροστά ταυτόχρονα. Ωραία. Όπα, μου φύγει μία. Ω, θα μου πέσει πάνω, με πλάκωσε. Κάτσε να καρφώσω και την άλλη γιατί μου ήρθε στο κεφάλι. Φάγα μάχαιρο πρωί. Να τη βιάσω εδώ όσο γίνεται πιο πάνω, για να μπορώ να την αφήσω κάτω. Ωραία, τη φορτώσαμε και την δεύτερη. Πάμε από εδώ. Και μπορεί να το πάρει κατευθείαν από εδώ, να μην χρειάζεται να ξαναφέρω το TAF25 να τις ξεφορτώσω. Θα μπω μέσα εκεί που είναι και το φαγητό τους και ελπίζω να τα ξεφορτώσει μόνο του, να το αρχίζει να το παίρνει το άχυρο. Οι δύο μπάλες πιστεύω είναι πάρα πολλές, δεν χρειάζεται και τις δύο. Πού θα πας? Ανάβουμε και κανένα φλάσι στο χωριό, ε! Γιατί είσαι ξένος, δεν σε ξέρω. Εμείς εδώ στο χωριό δεν ανάβουμε, αλλά εσύ πρώτη φορά είδα εδώ. Πήρες το χούι κι εσύ. Λοιπόν, να κατέβω να ανοίξω λίγο τις πόρτες. Και εδώ. Κοίτα το. Τα βλέπετε? Έχουν βγει έξω στην πρασινάδα τώρα, βόσκουν τέτοια, κάνουν χαρά. Δεν βγαίνουν έξω, είναι εκπαιδευμένα. Θα μείνουν μέσα. Πάω λίγο αυτό εδώ το στρώ να δω. Κάτσε λίγο. Μπήκε πάνω. Πέρασε από εκεί. Να το μπήκε πάνω το άλλο. Άρε, κατσίκερα αυτά γι' αυτό. Κοίτα, κοίτα. Μπορώ να το ξεφορτώσω από εδώ. Να τις ρίξω έτσι. Θα πέσουνε? Θα πέσουν, τι να κάνουμε. Τόσο κλίση. Πέσανε, γεμίζει στρώο εδώ. Ωραία. Το γέμισε όλο. Στρώο ήταν 5.000, οπότε έχουμε 2.500 εδώ. Αυτή τη σηκώνω τώρα, είναι ελαφριά. Δεν τη σηκώνω πάνω, πρέπει να τη σπρώχνω λίγο. Την πάω στη γωνία τώρα, μην φέρνω το άλλο. Ωραία αυτό. Κατρακυλάμε λίγο κι αυτή. Την αφήνουμε εκεί. Αυτή πόσο έχει μέσα? Έχει μπόλικο κι αυτή ακόμα. Άσε εδώ. Έχουν το άχυρό τους, έχουν το φαγητό τους, έχουν το νεράκι τους. Έχουν τα πάντα. Αυτό ξάπλωσε κιόλας, εδώ που βάλαμε το αχυράκι. Ωραία. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν εδώ. Κοίτα τα. Κοιτάξτε τα παιδιά. Πού είσαι βρε, young goat είναι αυτό. Ενός μηνών. Και έχουμε 6 τέτοια. Και 6 αρνάκια. Αυτό εδώ. Άκου το, πως κάνει. Ωραία, και έχουμε και άλλα. Μαύρο κεφάλι, μαύρα πόδια, άσπρο το υπόλοιπο. Είναι ωραία. Ωραία, να κλείσουμε την πόρτα για να φύγουμε, να μην μας βγούνε.
πάμε να κάνουμε τις δουλίτσες, να πάμε να κάνουμε τις δουλίτσες που έχουμε σήμερα. Να κάνουμε σπορά το χωράφι. Θα χρειάζεται lime τέτοια. Να πάμε να το τσεκάρουμε. Θα μπω λίγο εδώ μέσα και κοιτάξω το χάρτη μου, να δω τι γίνεται με το χωράφι εκείνο εκεί. Εδώ τώρα θα έχουμε βγάλει όλο το silage. Είχε πολύ λίγο, 8.000 λίτρα ήτανε. Θα έχουν βγει όλα. Οπότε τώρα θα έχουμε 100 και κάτι χιλιάδες λίτρα silage. Να το πουλήσουμε ή να το κάνουμε ό,τι άλλο θέλουμε για το φαγητό για τις αγελάδες. Που θα πάει για φαγητό για τις αγελάδες. Οπότε όπως είμαστε εδώ, να κοιτάξω λίγο το χάρτη. Και έχουμε και λέμε, πάμε εδώ να δούμε για το need slime. Το 9 δεν χρειάζεται lime. Οπότε εγώ λέω να του κάνουμε ένα plow πρώτα, ένα οργόμα, για να φύγουν τα χορτάρια, να μην έχουμε χορτάρια όταν το σπείρουμε. Όπως είχαμε στο 6. Οπότε θα πάμε να κάνουμε ένα όργομα. Λίπασμα τέτοια θα χρειάζονται μετά. Λίπασμα θα πέσει ένα χέρι με τη σπορά, οπότε μετά άλλο ένα χέρι θα θέλουμε όταν σκάσει το φυτό. Αυτή τη στιγμή εμείς δεν πιστεύω να έχουμε κάποιο plow. Όχι, δεν έχω. Για να μπούμε κυραλέκο να δούμε τι παίζει. Έχει τούτο καλό. Βλέπω τα πιο μικρά που έχει σε υποδύναμη σχετικά. Αυτό είναι 200 άλογα και είναι 5,1 μέτρα. 5,7 στα 170. 100 άλογα 3 μέτρα. Αυτό 6 μέτρα με 9 πάει στα 320 άλογα. Αυτό είναι 180 άλογα όσο είναι το φιατάκι μας. Εξάμετρο, το Lizard. 8.000. Πολύ καλή επιλογή πιστεύω. Να του φτιάξουμε ένα χρωματάκι έτσι ωραίο. Αυτό το πορτοκαλί. Το αγοράζω. Και πάω κάτω το πάρουμε. Οπότε ήρθαμε ήδη εδώ πέρα παιδιά. Κάτσε τώρα που έχει φύγει τα χιόνια να τους ρίξουμε ένα πλησιματάκι. Να το δοκιμάσω και το πιεστικό μου. Να δοκιμάσω και το πιεστικό εδώ τη βρύση που βάλαμε. Να δω κάνει τίποτα. Ή μας κοροϊδέψανε. Τα λάστιχα. Έλα ωραία πάει, καλά πάει. Καλά πλένει, έχει το τέτοιο που αυξάνει την πίεση μπροστά. Εδώ είναι καφέ τα τέτοια, δεν είναι να καθαρίσουν. Είναι ο άξονας, το έχω βάψει εγώ καφέ. Πάντως καλό βγήκε. Μια χαρά. Καλό το πιεστικό. Καθάρισε λίγο να βλέπουμε έξω. Ωραία, κάτω τα πατάκια τα κανά. Τα έφτιαξα, ωραία. Λοιπόν, ανοίξουμε την πόρτα. Και φύγαμε. Οπότε πάμε, παίρνουμε το blow. Ερχόμαστε εδώ δεξιά. Πάμε κάνουμε το όργωμα. Ερχόμαστε, παίρνουμε το cedar. Δεν ξέρω αν έχω σπόρους. Πιστεύω θα φτάνουν οι σπόροι. Έχω μέσα και λίπασμα στην αποθήκη λίγο, που είχαν μείνει από το προηγούμενο. Οπότε άμα δεν φτάσουν να ξανακατεύουμε κάτω. Και άμα είναι θα φορτώσουμε το Clark που έχουμε κάτω στον κυραλέκο. Όπως φορτώσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Ωραία μέρα σημερινή. Λιακάδα. Δεν ξέρω αν έχουμε τίποτα χιόνια προς μετά, προς το μεσημέρι. Για να τσεκάρω. Γιατί ακόμα κάνει κρύο, δεν είναι ότι. Να δούμε. Κάτι χιόνια λέει 5 με 7 το απόγευμα. Ίσως πιάσει, ίσως δεν πιάσει. Και έχω και αρκετά αυγουλάκια σήμερα. Μπορώ να τα πουλήσω. Θα πάμε να τα πουλήσουμε στο τέλος. Με το φέντο το πράσινο να τα φορτώσω όλα με τη μία. Μάζεψε το. Και το πετύχαμε το χρώμα ακριβώς. Ρε παιδιά, τι παίξαμε τώρα. Το ίδιο χρώμα έβαλα. Καταλαβαίνει ο κύριε Αλέκος, μην αγχώνεστε. Απ' την κόρνα και μόνο χάρηκε ο άνθρωπος. Απ' το να μην το μιλάγαμε καθόλου. Τώρα έχουμε δουλειά, γι' αυτό δεν σταματήσαμε. Άρα αρκετά φαρδιέ. Τσίμα τσίμα μας πάει. Θα μαζέψω κανένα προφυλακτήρα με το κάτω. Θα μπει σε κανένα αυτοκίνητο μέσα. Ωραία. Βλέπουμε κι άλλα έχουν σπείρει εδώ κανόλα. Τι είναι αυτά. Κι άλλοι έχουν σπείρει. Εμείς τα αφήσαμε πίσω το 9 αργά μότο. Δεν πειράζει. Έχουμε το 6 το barley. Στο επόμενο μήνα, μεθεπόμενο θα το θερήσουμε, είναι κοντά, κοντεύει. Πω, το ξύρισα. Εδώ στρίβω μέσα στο χώμα, εδώ που φαίνεται εδώ στο δρόμο. Κατεβαίνουμε. Ωραία. Και βγήκαμε από πίσω.
Τέλεια. Οπότε πάνω το αρχίσω από εδώ, εγώ λέω. Κάτσε να ανοίξουμε. Ωραία. Και το κατεβάζουμε τώρα. Και ελπίζω να μπορεί να το τραβήξει, παιδιά. Δεν πιστεύω να έχει πρόβλημα. 180 άλογα είμαστε. Απλά έχουμε το χειροκίνητο και το ζορίζει εκεί. Αλλιώς 10 χιλιόμετρα πάμε. Κάτσε να ανεβάσω εγώ ταχύτητα. Δεν ζορίζεται σε θέμα υποδύναμης να μην έχει να το σηκώσει. Αλλά κάνει κατεβάσματα εδώ Δευτέρα, Τρίτη. Κοίταξε την μπουκώνει μετά. Τώρα κάπως το πάει. Τη δουλειά μας την κάνουμε, να σας πω την αλήθεια. Μπορώ να καθυστερήσουμε λίγο παραπάνω, αλλά από ό,τι βλέπετε βγαίνει. Πρέπει να το αλλάξουμε αυτό το τρακτεράκι. Καλό χρυσό, αλλά μπερδεύει εδώ με τις ταχύτητες, κοιτάξτε. Και τώρα εδώ δεν είναι κανένα κατέβασμα ακόμα. Πρώτη μου βάλει τώρα. Τώρα πρώτη και δεν ξεκινάει εδώ. Μου βάλει τετάρι τώρα εδώ στο ανηφόρα, ρε φίλε. Όχι, δεν τα πάει καλά. Δεν φταίει το τέτοιο. Ακόμα και μόνο του τα κάνει αυτά. Χωρίς να έχω τίποτα. Και θυμάσαι και κάποιες φορές έκανε κάτι κολλήματα. Τώρα πάει να ξεκινήσει κατευθείαν με Τετάρτη. Δεν κάνει κατέβασμα Δευτέρα τουλάχιστον. Πόσο το παίρνει ο κυραλέκος τώρα έτσι όπως το έχουμε αυτό? Δεν το έχουμε και πολύ καιρό. Και το έχουμε και προσεγμένο. 4% έχει ζημιά. Για να τσεκάρω λίγο. Αν το παίρνει σε καλή τιμή, που είναι στα small tractors 18. 18, το παίρνει 19, πείτε, άμα το πάμε κάτω στο μαγαζί. Να του πούμε και κάνει κουβέντα εκεί. Το Fiat Agri είναι πολύ δυνατό, αλλά κάνει 33, ρε φίλε. Αλλά έχει καλό σασμάν, μπορείς να κάνεις ωραία πραγματάκια. Πάμε λίγο έτσι τώρα και ελπίζω να το βγάλουμε τη δουλίτσα. Θέλω να επενδύσω σε ένα μεγαλύτερο τρακτεράκι, ένα medium tractor, όχι small πάλι. Εκεί στα 30.000, αλλά αυτή τη στιγμή όπως βλέπετε είμαστε 15. Και να πουλήσω αυτό 19, θα πάμε ίσα ίσα για το τρακτέρ και δεν θα μείνουμε άφραγκοι πάλι. Οπότε θα βγάλουμε τη δουλειά με αυτό που βγαίνει. 8-9 χιλιόμετρα είναι καλά για survival. Και μετά όταν αρχίζουμε πουλάμε κάποια πραγματάκια θα το επενδύσουμε σε αυτό. Μπορούσα να μην έπαιρνα εγώ τώρα το πλόο εδώ, να κάνω κατευθείαν σπορά, να γλιτώνα τα 8.000. Αλλά θέλω να έχω καλύτερη απόδοση στο χωράφι, γι' αυτό πήγα και το πήρα. Οπότε πάμε να δούμε λίγο τη διαδικασία εδώ το πλόο. Μόλις τελειώσουμε να πάμε να φέρουμε και το σίντερ, να κάνουμε και τη σπορά μας και να προχωράμε. I saw you on the dance floor. Oh, I saw you who saw me first. I guess it's history now and I shouldn't care, but it still hurts. I didn't realize the danger, 'cause you're the end of the rainbow. And the music was so loud, didn't catch your name over this crowd. Girl, you should wear a name tag, 'cause all I wanna do is to know your name. Girl, you should wear a name tag, that's the only way that I get your name. Girl, you should wear a name tag, it's too important to be your name. People go insane when you walk by. Girl, you should wear a name tag. Λοιπόν, παιδιά, κάνω μία διακοπή εδώ πέρα, γιατί δεν τραβάει όπως πρέπει. Κάνει πολλά κατεβάσματα, πολλά μπουκώματα. Να κάνω μία δοκιμή. Αν δουλέψει, θα είμαστε εντάξει. Αν δεν δουλέψει, θα ξοδέψουμε χρήματα. Και θα το δούμε. Θα πάω να φέρω το Fendt, να κάνουμε πλόο με εκείνο, γιατί είναι εκείνο, έχει και power shift, καλύτερο κυβότη ταχυτήτων, με υποβοήθηση. Μήπως δεν μπουκώνει τόσο. Αν μπουκώνει και εκείνο, θα πάμε να πάρουμε το Fiat Agri που κοιτάγαμε ή άμα βρούμε κάποιο καλύτερο. Οπότε αφήνω αυτό εδώ προς το παρόν, να πάρω λίγο το φεντάκι να πάμε πίσω. Αυτό είναι λιγότερο άλογο, 116, ενώ εκείνο ήταν 180 ακριβώς.
αν δεν παίζει ρόλο η υποδύναμη, γιατί εδώ κοιτάξτε πώς φεύγει. Αλλάζει, ρολάρε, ενώ εκείνο τώρα θα είχαμε ακόμα Δευτέρα. Αν δουλέψει αυτό, θα πάμε να πουλήσουμε τέτοιο. Και το υπόλοιπο μισό περίπου, άλλα 50.000 λίτρα Silage, για να βγάλουμε και άλλα χρήματα και να πάμε να πάρουμε το Fiat Agri. Και το γρασίδι, το Silage ξαναφτιάχνω για να βάλω αγελάδες, γιατί έχουμε το γρασίδι κάτω και το γρασίδι σε 3 μήνες είναι έτοιμο να ξανακουρευτεί. Οπότε το κουρεύεις και το ξαναπαίρνεις. Και με πόσα χιλιόμετρα λέει ότι πηγαίνει κανονικά για να κάνει τέτοιο working στα 20. Πολλά. Και εμείς πηγαίναμε με 8 τόση ώρα. Για να δούμε. Το τραβάει ο διαολάκος εδώ. Μπουκώνει. Το τραβάει καλύτερα από τον άλλον, αλλά πάει μέχρι τα 6 χιλιόμετρα όπως βλέπετε. Σταματάει και αυτό. Δεν μπορεί να το τραβήξει. Σε σχέση με το άλλο πηγαίνει καλύτερα όμως. Δεν μπουκώνει, δεν κάνει κατεβάσματα. Αλλά δεν μπορεί να το τραβήξει. Δεν έχει την αρκετή υποδύναμη που θέλει. Ή μπορούμε να κάνουμε και το άλλο. Να νοικιάσουμε το Fiat Agri. Να δούμε αν μας βγάζει τη δουλειά που θέλουμε. Αν είναι εντάξει. Και να το αγοράσουμε κάποιο άλλο επεισόδιο. Που θα έχουμε λεφτά. Να μην πουλήσουμε τώρα το Silage. Πόσο πάει το ενίκιο. 1700 και κάτι άλλα ψηλά. Ωραία. Το κάνω έτσι. Ωραία φίλε, εδώ καταλαβαίνεις ότι βάζεις μπροστά σοβαρό εργαλείο. Ακούστε, πως άρπαξε, 43 χιλιόμετρα κιόλας. Και φρενάρει κιόλας. Που δεν φρενάρει το φιατάκι. Άρε τραχτεράρα, την είχα στο farming το 19, όσοι θυμάστε, μαζί με τον Ράφα. Πως πάει έτσι. Είναι τραχτεράρα αυτό. Ό,τι και να πεις, το Fiat Agri. Ήταν συνδυασμός τότε με την New Holland. Τούμπανο. Και μεγάλο. Έτσι ογκώδες. Και ωραίο ήχο. Και πιάνει και πολλά χιλιόμετρα, 43 όπως βλέπετε. Και είναι 180 άλογα τώρα, όσο ακριβώς θέλει το πλό. Απλά έχουμε και το power shift, την υποβοήθηση στο Sassman, που πιστεύω θα πηγαίνει καλύτερα. Και πηγαίνει και 43 χιλιόμετρα, ενώ το φιατάκι. Τώρα αυτό, το μειονέκτημα σε αυτό είναι που έχει το φουγάρο μέσα στη μέση και δεν βλέπεις μπροστά. Αλλά κοιτάξτε η κούτα πως είναι μέσα. Ωραία φίλε. Παντόφλα του γκάζι, κοιτάξτε κάτω. Εκεί, τέρμα κάτω. Λοιπόν, φτάσαμε ήδη. Μπαμ μπαμ. 1,5 χιλιαρικά και πιστεύω αξίζει να κάνουμε τη δουλειά μας σήμερα. Να την κάνουμε άνετα. Να το τσεκάρουμε κιόλας, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να έχει και πρόβλημα το πλό, που δεν το πιστεύω. Το πλό αυτό είναι πολύ καλό. Μπρος πίσω. Κατεβάζουμε. Και πάμε να δούμε τι κάνει το τέτοιο. 10 χιλιόμετρα, 11, 12 και πάει με πρώτη ακόμα. 12 χιλιόμετρα, πού 8, πού 12 που πηγαίναμε. Καλά πάει, 10 χιλιόμετρα. Αλλά και αυτό δεν έχει αλλάξει ταχύτητα, με πρώτη πάει. Τι έχουν πάθει ρε. Τόσο πολύ ζόρι. Απλά το βλέπετε ρολάρι πιο πολύ τώρα. Έχει ωραίο ήχο, ε. Πριν το κόψα το μικρό εκεί, για να το πηγαίνουμε τώρα ευθεία εδώ. Να μην κάθομαι κάνω τους κύκλους. Οπότε κατεβάζουμε εδώ. Μου φύγε λίγο εδώ, παιδιά, δεν πειράζει. Το μαζεύω εδώ. 13 χιλιόμετρα τώρα πάει, έβαλε και την τρίτη ταχύτητα. 13, φεύγει τώρα, εντάξει. Μετά πιστεύω με το σίντερ θα πηγαίνει πολύ γρήγορα. Όσο μπορεί να δουλέψει ο σίντερ θα το πηγαίνει άνετα. 14. Πολύ καλά πάει.
Το σκέφτομαι να το επενδύσουμε, παιδιά, σε αυτό. Ή σε αυτό ή σε κάποιο άλλο που έχω δει που είναι πολύ ωραίο και εκείνο. Αλλά είναι 10 άλογα λιγότερο. Και με βάζει σε πειρασμό τώρα. Θέλω 180 άλογα να είναι τουλάχιστον. Μήπως βρω και κανένα ακόμα, γιατί εντάξει, το Φιατάκρι το έχουμε δοκιμάσει και παλιά. Μήπως βρω κάτι καινούριο και είναι πιο ωραίο. Λοιπόν, παιδες, όπως βλέπετε έχει μείνει αυτό το κομματάκι. Πάει αρκετά καλά, μπορώ να πω, το Fiat Agri. Εντάξει, τα χειροκίνητα είναι ένα θέμα. Θες αυτόματο για να μην γκομπλάρει πουθενά, να πηγαίνει συνέχεια με τη μία. Όλα τα χειροκίνητα κάνουν κατεβάσματα. Αλλά πάει καλά. Δεν πάει 20 χιλιόμετρα που λέει working speed το Plow, αλλά πάει ικανοποιητικά. Οπότε τελειώνουμε σιγά σιγά. Τώρα σκεφτούμε λίγο τι να βάλουμε εδώ πέρα. Είναι μεγαλούτσικο το χωραφάκι αυτό. Είναι αρκετά μεγάλο χωραφάκι, δεν είναι μικρό. Και μπορούμε να βγάλουμε καλή παραγωγή από εδώ. Αλλά να σκεφτούμε τι να βάλουμε. Είχαμε βάλει barley στο προηγούμενο, στο 6 το χωράφι που έχουμε, για να βγάλουμε μπύρα. Από το barley θα βγάλουμε, επειδή βγάζει και το barley λίγο παραπάνω, θα βγάλουμε αρκετό εκεί. Να βάλουμε εδώ σιτάρι. Να το βγάζουμε για αλεύρι, γιατί θα πάρουμε το φούρνο σε επόμενο επεισόδιο να έχουμε να βγάζουμε ψωμάκι. Ή μπορούμε με το σιτάρι επίσης, που βγάζει αρκετό σε σχέση με άλλα προϊόντα. Με το σιτάρι μπορούμε να το πάμε στο ίδιο εργοστάσιο που έχει κάτω, εκεί που είναι το μήλος μας, και να το βγάλουμε μιλ. Grain meal που λέει. Και με εκείνο, με συνδυασμό με άλλη τροφή, με την πατάτα και το grain meal, την τροφή που έχει από το σπόρους, έτσι μίξη δηλαδή, να μας βγάζει το pig food. Γιατί έχουμε ένα μίξερ που το κάνει αυτό. Και να βάλουμε και γουρουνάκια κάποια στιγμή. Οπότε έτσι θα το παίξουμε. Θα βάλουμε εδώ αυτό, το σιτάρι, και μόλις βγάλουμε το barley, θα κάνω plow εκείνο εκεί και θα βάλουμε με planter πατάτες για να βγάλουμε pig food. Με τις πατάτες θα βγάλουμε και εμείς λεφτά, θα έχουμε και για τα γουρουνάκια μας. Θα βγάζουμε pig food, θα μπορώ να βάλω γουρούνια και να πουλάμε τα γουρούνια στο κρεοπωλείο, να τα κάνουμε μπριτζόλες και να χεστούμε στο τάλιρο. Οπότε αυτό θα παίξουμε, γιατί να πάμε με τα νερά του χάρτη, να μην βάλουμε σόγια π.χ. που βγάζει πολλά λεφτά. Μετά η σόγια δεν έχω τι να την κάνω. Οπότε θα παίξουμε έτσι. Θα βάλουμε και με ένα ωραίο έτσι planter από εκεί, το 6 πατατούλες. Θα βρω και ένα ωραίο έτσι harvester μετά. Θα γίνει πολύ ωραίο. Και το 6 μπορεί να μην το βάλουμε όλο πατάτα, γιατί θα κάνουμε να το μαζέψουμε κανένα 2-3 επεισόδια. Ίσως βάλουμε το μισό και βάλουμε και κάτι άλλο εκεί. Θα το δούμε, θα το δούμε. Μην αρχώνεστε, θα γίνει πολύ καλό. Μπορώ να βάλω μισό wheat εκεί και μισό πατάτα, και να έχω το μαζέψω το wheat από εδώ και να το κάνουμε αλεύρι. Έχω καλά σχέδια για εδώ πέρα. Έτσι θα το κάνουμε, όπως το είπα τώρα. Κάτσε να τελειώσουμε αυτό εδώ πέρα. Αυτά εδώ πέρα τα γωνιακά που κάνουν είναι τα χειρότερα. Μένουν κάτι τέτοια κομματάκια στο τέλος πάντα. Δεν μαζεύονται και πρέπει να κάνεις 10 μανούβρες.
Λοιπόν, αυτό το βάλουμε. Το blow το βάλω σε αυτό εδώ πέρα. Εδώ είναι το γκαράζ όμως, ρε γαμώτο. Πού να το πάμε? Έχουμε τόσα κτίρια και δεν μπορούμε να βάλουμε πουθενά τα μηχανήματα, ρε φίλε. Μην μου πεις σε χωράει εδώ μέσα τώρα. Εδώ το βάζεις και με ένα τραχτεράκι, δεν βάζεις τώρα μόνο το plow. Εντάξει, μην το ξεφτυλίσουμε. Ωραία, άστο εδώ. Α, έχει και βραχίονες, ωραίο. Ωραία. 3,90, 4,10. Κάτσε να το αλλάξουμε από εδώ να είναι σε... σιτάρι, wheat, ωραία. Και πάμε πίσω από εδώ. Πάμε να κάνουμε τη σπορά μας. Ήταν direct drill, να σας πω την αλήθεια. Μπορούσε το σπίρο κατευθείαν, όπως είχαμε σπίρο το άλλο, αλλά θα βγάζαμε τα χορτάρια. Οπότε καλύτερα κάνουμε μία έτσι παραπάνω, να βγάλουμε καλύτερη απόδοση. Κατεβάζουμε και σπέρνουμε. Και τώρα πάμε με αυτό. Αυτό συμφέρει το τραχτεράκι. 18 χιλιόμετρα. Στο προηγούμενο δεν πιστεύω να πηγαίνουμε τόσο. Λάιμ δεν χρειαζόταν τώρα. Ίσως χρειαστεί στην επόμενη σπορά μας. Οπότε το δούμε. Κοιτάξτε πως πάει. Αλλά εντάξει, 18 χιλιόμετρα. Ωραία, το μαζέψαμε. Το έκανα λίγο μικρότερο, αλλά το γύρισα με τη μία. Να μην κάνουμε μανόβρες τώρα. Και τώρα κάνουμε το headland και μετά σιγά σιγά το γυρνάμε εύκολα. Οπότε πάμε πολύ καλά. Έχουμε 13.000 στην άκρη, που δεν είχαμε καθόλου λεφτά, είχαμε 2.500. Έχουμε πάρει ένα plow ακόμα, ένα μηχάνημα στη συλλογή μας. Νοικιάσαμε ένα εδώ πέρα το Fiat Agri για να κάνουμε τη δουλειά μας για σήμερα και να το δοκιμάσουμε αρχικά μα πήγαινε με το τέτοιο και να μην το αγοράζαμε τη τζάμπα. Το νοικιάσαμε, είδαμε ότι πάει κάπως καλά. Οπότε θα δούμε τι τραχτεράκι θα πάρω, μήπως βρω και εγώ κάνα στην τιμή αυτό στον 30.000. Μήπως βρούμε κάτι καλύτερο. Όπα, μπροστά έχει δέντρο. Και ο βραχίωνας που έχει επέκταση είναι ωραίος, γιατί προλαβαίνεις να κάνεις τη μανόβρα σου, να γυρίσεις και να συνεχίσεις ευθεία. Πολύ καλός ο Case, είναι ίδιος με τον Amazon. Ή με John Deere, με John Deere. Ο σίντερ μας. Εντάξει πως πάει. Πάει σφαίρα το μηχάνημα, εντάξει. Δεν παίζεις. Στο προηγούμενο επεισόδιο που βάλαμε τα κατσικάκια και τα αρνάκια, μου είπατε να βάλουμε και άλογα. Άλογα θέλω να κοιτάξω πρώτα τι τρώνε και θα τα βάλουμε. Να δούμε αν έχουμε τις τροφές. Θέλω και εγώ να βάλω άλογα, γιατί στο 22 το καινούργιο το farming δεν έχουμε δοκιμάσει ποτέ τα άλογα. Ούτε με τον Ράφα έχουμε δοκιμάσει, ούτε μόνοι μας τα άλογα. Οπότε θέλω να τα, δω, θέλω να τα δούμε πώς είναι. Έχουμε εντωμεταξύ και τον Αχυρώνα, που τα φυλάμε μέσα το στάβλο, μέσα στη φάρμα μας. Έχουμε και training έτσι να κάνουμε εκπαίδευση και μπορούμε να βγάλουμε και ένα έτσι βόλτα έξω να το εκπαιδεύσουμε εμείς ή μπορούμε να βάλουμε το άτομο να τα προσέχει το βράδυ, να τα κάνει η προπόνηση και τα πουλάμε σε καλή τιμή πιστεύω. Στο 19 τα πουλάγαμε πολύ καλά λεφτά, έβγαζαν πολλά λεφτά τα άλογα. Τώρα 22 δεν ξέρω αν είναι το ίδιο. Άμα δεν το δούμε δεν ξέρω. Οπότε παιδες, πάμε να δούμε λίγο τη διαδικασία σε timelapse και εδώ. Να τελειώσουμε και αυτό το κομματάκι και τα λέμε μόλις φύγει και το και η σπορά. Trust the right, don't have to be scary.
probably still be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. You just gotta trust the right. Don't have to be scary. You just gotta follow the light. You're able to be happy. You can do whatever. Λοιπόν, τελειώσαμε με αυτό και με τη σπορά μας. Όπως βλέπετε, Guild Bonus είμαστε 73% γιατί έχουμε κάνει και Plow, οπότε ανέβηκε παραπάνω. Τώρα με το... θέλει και Rolling κανονικά να το πατήσεις. Αλλά δεν κάνουμε Rolling τώρα για αρχή εμείς. Αργότερα, άμα έχουμε χρήματα, μπορεί να κάνουμε. Τώρα για πάρω Rolling, θα χαλάσω πόσα λεφτά. Οπότε παίρνουμε και το Cinder με αυτό το τραχτεράκι. Το Fiatagre θα το γυρίσω κατευθείαν πίσω. Έχει μας χρεώσει και άλλα νίκια. Οπότε πάμε να αφήσουμε το case, να τον βάλουμε μέσα στο υπόστεγο. Αφήνω λίγο αυτό εδώ, να πάω να φορτώσω λίγες μπάλες μικρές από πίσω. Πάω κατευθείαν από εδώ. Πάμε κατευθείαν από εδώ. Περάσω από εδώ μέσα. Και οι γελάδες εδώ, όταν τις βάλουμε παιδιά, θα είναι πολύ ωραία. Τρεις μπαλίτσες. Μία. Είναι μικρές αυτές, 30 κιλά η μία, γι' αυτό τις σηκώνω έτσι. 700 και 700. Για τα κοτόπουλα μέσα θα θέλω. Έχω φορτώσει 6 μπάλες, πιστεύω θα είμαι συντάξει. Για πάμε να δούμε κιόλας. Και πάμε πίσω, έλα. Τσίμα θα μας πάρει πάλι. Πρώτα πρέπει να το βάλω κάπως έτσι λοξά. Όλο πίσω. Τέλεια. Έλα. Μια χαρά. Αφήνουμε εδώ. Και πάμε να ρίξουμε και τις μπάλες. Θα σου περάσω από εδώ. Έχουμε γεμίσει κοτοπουλάκια τώρα εδώ πέρα. Είμαστε 91 ζώα. Κάτσε να γεμίσουμε άχυρο εδώ. Έλα κι άλλο. Είμαστε στα 2,5. Πόσο θέλει, 3,000 θα θέλει. Παραπάνω θέλει. Να βάλουμε κι αυτό. 4. Οπότε στα 4,000 λίτρα είμαστε μια χαρά. Φαγητό, νερό έχουνε. Έχουνε. Αυγά έχουν περισσότερα, νερό θέλουν λίγο, οπότε πάμε να τους ρίξουμε λίγο νεράκι. Έχει λίγο εδώ και θα τους βάλω και λίγο ακόμα. Ωραία. Θα αφήνουμε εδώ και πάμε να φορτώσω κανένα αυγουλάκι μέσα. Τις αχυρόμπαλες αυτές άσες εδώ, θα χρειαστούν να τις συμπληρώσουμε κάποια άλλη στιγμή. Οπότε τις βλέπουμε. Τώρα θα κάνω κάτι άλλο. Έχει γεννήσει κι άλλα 25 μικρά. Οπότε είμαστε 91. Χωράω εδώ μέσα. Έτσι όπως το έφερα δεν θα χωρέσω. Δεν χωράει μέσα εδώ σίγουρα, 100%. Α, έλα. Χώρεσα. Λοιπόν παιδιά, φόρτωσα και όλα τα αυγουλάκια. Όπως βλέπετε έχουμε 2, 4, 6, 8, 10, 12 τελαράκια που είναι το καθένα 50 αυγά. Οπότε έχουμε αρκετά αυγουλάκια. Θα τα πουλήσουμε στο επόμενο επεισόδιο. Εγώ θέλω να μου πείτε κάτω στα σχόλια πόσα λεφτά πιστεύετε θα βγάλουμε. Θα τα αφήσω εδώ και ελπίζω να μην ούτε σκυπάει στο χιόνι το πρωί. Γιατί έχει αρχίσει και χιονίζει. Σβήνω εδώ. Οπότε πείτε κάτω στα σχόλια, σας περιμένω και πείτε μου πώς σας φάνηκε το σημερινό επεισόδιο. Αφήστε ένα τεράστιο like για να στηρίξετε την προσπάθεια και μια εγγραφούλα μην έχετε ξεχάσει για να μην χάνετε νέα βίντεο. Αυτά από μένα guys, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια χαρά σε όλους.